Σήμερα που είναι Τετάρτη και έχει 29 ο Δεκέμβρης, η Παγκριτική Ομοσπονδία Ευρώπης διοργανώνει στις 6:30 το απόγευμα μία διαδικτυακή εκδήλωση στήριξης των σεισμόπληκτων του Αρικαλοχωρίου. Θα γίνουν και απευθείας συνδέσεις με την περιοχή. Εμείς ξεκινάμε τις απευθείας συνδέσεις. Έτσι καλημερίζω την πρόεδρο της Παγκριτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης, την κυρία Ευτυχία Σαβιολάκη από το Ηράκλειο, όπως επίσης και τον πρόεδρο του Συλλόγου Η Ελπίδα από το Αρικαλοχώρι, τον κύριο Μάρκο Κοκολάκη. Κυρία Σαβιολάκη, κύριε Κοκολάκη, καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα σας από Αμβούργο, Γερμανίας. Επιτρέψτε μου να κάνω μία μικρή διόρθωση μόνο στην ώρα της εκδήλωσης. Παρακαλώ. Είναι στις 18:30 Γερμανίας, Κεντρικής Ευρώπης, 19:30 Ελλάδας. Μάλιστα, ωραία. Για να ξέρει ο κόσμος να μην μπερδευτούμε. Πολύ καλά το κάνατε. Να μην μπερδευτεί ο κόσμος. Και η καταγωγή μου είναι από τα Χανιά. Η καταγωγή σας από τα Χανιά. Το ζητούμενο είναι ότι νοιάζεστε για την Κρήτη, για όλους τους κριτικούς. Πώς ξεκίνησε, κύριε Κοκολάκη, την καλημέρα σας δεν άκουσα. Είστε στη γραμμή, έτσι δεν είναι? Καλημέρα, δεν ακούω. Ίσα ακούω, τώρα ακούω μάλλον. Εντάξει, ωραία. Θα βοηθήσουμε κι εμείς, βοηθάτε κι εσείς, όλα μαζί βοηθάνε. Μας πείτε, κυρία Σαβιολάκη, πώς ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια από εσάς? Ναι. Καταρχήν να πούμε και τα χρόνια πολλά, μέρες που είναι, στο κόσμο που μας ακούει. Καλά να και να πούμε να πάρει ο Θεός στο χέρι του να σταματήσουν πλέον οι σεισμοί. Τι να σας πω, και εγώ πραγματικά τρομοκρατήθηκα που το άκουσα σήμερα και πάλι. Αυτό, έτσι ακριβώς λοιπόν ξεκίνησε η σκέψη για την εκδήλωση αυτή. Είχε ξεκινήσει ουσιαστικά πιο μπροστά, μάλλον ο τρόπος πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε τους σεισμόπληκτους στον τόπο μας. Πραγματικά που μοιαζόμαστε και εμείς που είμαστε τόσο μακριά από την πατρίδα. Και ήρθε λοιπόν αυτή η σκέψη, μέρες γιορτινές που έχουμε, να κάνουμε αυτό το μαραθώνιο αλληλεγγύης διαδικτυακά. Και ήρθαμε σε συνεργασία με το Σύλλογο Σεισμοπλήκτων του Αρκαλοχωρίου, αλλά και με τα Αφαιρούσια, γιατί και εκείνη αυτή είναι η πληγή βεβαίως από το σεισμό. Και με τους δημάρχους, με την περιφέρεια, βεβαίως με την Μητρόπολη, και έτσι καταφέραμε να διοργανώσουμε αυτή την διαδικτυακή εκδήλωση που ελπίζουμε να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα, ώστε να μαζευτεί ένα αξιόλογο ποσό που θα το διαθέσουμε στις σεισμόπληκτες περιοχές. Να πούμε ότι θα ενημερωθεί βεβαίως το κοινό που θα μας ακούσει για το ποιες είναι οι ανάγκες σήμερα από τους φορείς, από το Σύλλογο, από το Πολιτιστικό Σύλλογο, επίσης το Αρκαλοχωρί που θα συμμετέχουν και εκείνοι. Και έτσι, αλλά παράλληλα θα μπορούν μέσω διαδικτύου να κάνουν κάτι την κατάθεσή τους. Νομίζω ότι, κυρία Σαβιολάκη, ότι πρέπει να έχουν ενημερωθεί όλες οι ενώσεις, οι σύλλογοι κριτών ανά την Ευρώπη, γιατί εγώ και από άλλη χώρα το έμαθα αυτό, ότι έχουν κινητοποιηθεί και μάλιστα μέσω Facebook ζητούσαν την συμμετοχή των μελών τους σε αυτή την απόψινή την εκδήλωση. Είπαμε στις 7:30 ώρα Ελλάδος, για να μην μπερδευτούμε, έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας με όποιο τρόπο μπορεί και αν μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια που καταβάλλεται. Έτσι ακριβώς. Αυτό ελπίζουμε. Προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε πραγματικά τον κόσμο. Ελπίζω να έχουμε επιτυχία. Μάλιστα. Κύριε Κοκολάκη, η προσπάθεια συνεχίζεται, έτσι δεν είναι? Συνεχίζεται. Θα ήθελα να ευχαριστώ την κυρία Σαβιολάκη για την ανταπόκριση και όλα αυτά που έχουν γίνει για να διοργανωθεί απόψε αυτή ο μαραθώνιος αλληλεγγύης. Να την καλωσορίσουμε λοιπόν έστω δια ραδιοφώνου, δια τηλεφώνου στην Κρήτη, και να της πούμε ότι την αισθανόμαστε ακριβώς δίπλα μας τη στιγμή που τη χρειαζόμαστε, και την Ομοσπονδία και όλους τους συλλόγους. Δεν είναι μόνο η υλική στήριξη που χρειάζεται η περιοχή. Αυτό που γίνεται τώρα είναι μια ηθική συμπαράσταση που την έχουμε ίσως περισσότερο ανάγκη από οτιδήποτε άλλο, τη σεισμόπληκτη. Και αυτό, η κυρία Σαβιολάκη, μέσω της Ομοσπονδίας μας το προσφέρει απλόχερα, και την ευχαριστούμε για άλλη μια φορά, και τους συλλόγους κριτών που είναι ανά την Ευρώπη.
Το βασικό είναι ότι, όπως λέει η κυρία Σαβιολάκη, θα έχουν την δυνατότητα να μάθουν όλοι οι κριτικοί, όλες οι ενώσεις, ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες. Και είναι πολύ βασικό το γεγονός ότι θα μπορέσουν να μιλήσουν και κάτοικοι της περιοχής και φορείς και σύλλογοι και εκπρόσωποι του Δήμου και της περιφέρειας, έτσι ώστε λίγο πολύ, κύριε Κοκολάκη, να οριοθετηθούν τα πράγματα για τις ανάγκες που υπάρχουν και τρέχουν αυτή την ώρα, ναι. Οι ανάγκες είναι αρκετές, αλλά καθημερινά παρουσιάζονται και νέες ανάγκες. Δυστυχώς αυτό θα συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα πιστεύουμε όσο μπορούμε να καλύψουμε αυτό τις ανάγκες του κόσμου, θα το προσπαθούμε ήδη σαν σύλλογος να είμαστε σε φάση καταγραφής αναγκών σε όλους τους οικισμούς και μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα που έχει παρουσιαστεί αυτό το φαινόμενο. Και να καλύψουμε και εμείς από τη μεριά μας όσο μπορούμε κάποια κενά που δημιουργούνται. Και παράλληλα σήμερα θα πρέπει να πούμε, για να ξέρουν οι άνθρωποι από την περιοχή σας, ότι στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Ελπίδα, ότι θα καταθέσετε και το υπόμνημα με τις προτάσεις σας στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Αυτό θα γίνει σήμερα και είναι για θέματα που αφορούν τις διορθώσεις πιο πολύ του ΦΕΚ. Κενά που έχουν δημιουργηθεί μέσω της αρρωχής και καλύουν έμεσα κάποια προβλήματα και ανάγκες των σεισμόπληκτων που έχουν να κάνουν πιο πολύ με τις επισκευές των κτηρίων, με τη στεγαστική συνδρομή και θέματα που θα τα βρούμε μπροστά μας στο επόμενο διάστημα. Απευθύνοντας ένα μήνυμα σε όλους τους κριτικούς ανά την Ευρώπη που σας ακούν αυτή την ώρα, και αυτό μεταδίδεται και θα μεταδοθεί και μέσω της Παγκριτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης, πώς ιεραρχείτε στα 2-3 πρώτα σημεία του τις ανάγκες αυτή την ώρα των κατοίκων της περιοχής σας, κύριε Κοκολάκη? Ξεκινάμε από τα παιδιά πρώτα. Τα παιδιά έχουν κάποιες ανάγκες και λόγω των ημερών έχουν προτεραιότητα. Μετά είναι κάποιες ανάγκες διαβίωσης των ανθρώπων μέσα σε οικίες και σε σπίτια τα οποία μένουν, που είναι κίτρινα αυτή τη στιγμή. Τις καταγράφουμε, τις ιεραρχούμε. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τις καλύψουμε όλες, είναι πάρα πολλές. Είναι και η πολιτεία, είναι και ο Δήμος, είναι διάφοροι φορείς που βοηθάνε. Εμείς έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Είμαστε σε άμεση επαφή με τους σεισμόπληκτους. Και καταγράφουμε από πρώτο χέρι, είμαστε μέσα στην καρδιά των γεγονότων και μπορούμε να εντοπίσουμε ενδεχομένως πράγματα που δεν μπορούν να εντοπιστούν με διαφορετικό τρόπο παρά να βρεθούμε μέσα σε ένα οικίσκο, μέσα σε μια σκηνή, μέσα στον κόσμο. Και αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή, που κάνουμε περιοδεία σε όλους τους οικισμούς, ανακαλύπτουν πραγματάκια τα οποία δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε κι εμείς. Μικροανάγκες, μην φανταστείτε. Αλλά είναι σημαντικές λόγω των ημερών να τις καλύψουμε. Ωραία. Παιδιά και η καθημερινή διαβίωση. Σαφέστατα θα συνεχίσουμε την κουβέντα αυτή. Αλλά κυρία Σαβιολάκη, ακούσατε ήδη τα πρώτα τα οποία καταγράφονται. Τα παιδιά, οι ανάγκες των ημερών και η διαβίωση των ανθρώπων, οι οποίοι είναι πολύ περήφανοι στο σύνολό τους. Έτσι είναι αυτά, και πραγματικά ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Καταρχήν θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Κοκολάκη και τον Σύλλογο των Σεισμοπλήκτων για τη στενή συνεργασία που είχαμε όλες αυτές τις μέρες. Πολλές φορές την ημέρα με τον κύριο Κατάκη, τον γραμματέα του Συλλόγου, και με άλλους από τον Σύλλογο, πραγματικά, για να το στήσουμε. Και να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο έργο τους, πραγματικά, και ελπίζουμε σήμερα να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι. Κυρία Σαβιολάκη, αν με επιτρέπετε. Βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο Αμβούργο. Είστε κριτικιά. Ναι. Στο DNA σας έχετε κριτικό αίμα. Και πάνω απ' όλα είμαστε Έλληνες. Το φιλότιμο, εσείς ξέρετε αν μεταφράζετε σε κάποια ξένη γλώσσα. Δεν μεταφράζεται. Είναι μόνο ελληνική. Και κατεξοχήν κριτική λέξη. Σε αυτή βασιζόμαστε και μέχρι σήμερα είμαστε ικανοποιημένοι παραπάνω από ό,τι μπορούσαμε να φανταστούμε κι εμείς. Φιλότιμο, τίποτα άλλο. Το φιλότιμο είναι πολύ ψηλά σήμερα. Έτσι. Και αυτό πρέπει να παραμείνει, να μην αλλοιωθεί. Είναι στο DNA μας. Ακριβώς. Έτσι είναι. Το φιλότιμο. Ωραία. Γράφεται με κεφαλαία γράμματα. Θα έχουμε την δυνατότητα να τα ξαναπούμε και με την καινούργια χρονιά, κυρία Σαβιολάκη. Να σας ευχαριστήσω
για αρχή, για αυτή την επικοινωνία, εδώ από τον 984. Καλή σας ημέρα και καλή χρονιά σας εύχομαι. Ευχαριστώ. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για τη φιλοξενία. Καλή χρονιά σε όλους, υγεία και με χαρά το νέο έτος και χωρισμούς. Την καλημερίζουμε. Το βράδυ, όλοι μαζί. Όχι, όχι, μισό λεπτό, κύριε Κοκολάκη, μισό λεπτό. Καλημερίζουμε την κυρία Σαβιολάκη και την αποχαιρετούμε εκεί στο Αμβούργο. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Συνεχίζω με εσάς. Γεια σας. Γεια σας. Συνεχίζω, κύριε Κοκολάκη. Το είδατε ότι ανακοινώθηκαν, ότι δόθηκαν, καταβλήθηκαν χθες τους λογαριασμούς των δικαιούχων, 259 δικαιούχων πληγέντων. 2,3 εκατομμύρια ευρώ, τα είδατε? Όχι, δεν το έχω δει, δεν έχω προλάβει. Είσαστε πολύ μπροστά από εμάς, μάλλον, και για αυτό σας παρακολουθούμε. Με τις συνολικές, λέει, αποζημιώσεις να έχουν ξεπεράσει μέχρι χθες τα 39,5 εκατομμύρια ευρώ σε 4.415 πολίτες. Καλά, εκτός του επικοινωνιακού που κάποιοι το έχουν στο τσεπάκι τους, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε, εκκρεμούν πολλά προς τα πίσω με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν άμεση ανάγκη. Ούτως ή άλλως, όποιος διαβάσει προσεκτικά το υπόμνημά σας με τις προτάσεις σας που θα καταθέσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα καταλάβει ποια είναι αυτά τα πραγματικά προβλήματα και με, με την αρρωγή και με τον φυσικό φάκελο και το πόσο ουσιαστικά κοστίζει όλη αυτή η προσπάθεια στον καθένα από εσάς και ποια είναι επίσης η απογοήτευση του κόσμου και των απλών ανθρώπων που βλέπουν τα πράγματα να καθυστερούν και να μην τρέχουν με τους ρυθμούς που θα έπρεπε να τρέξουν. Θέλω να πιστεύω, κυρία Δουγκεράκη, ότι το κράτος, είναι η αρρωγή, εφαρμόστηκε από το καλοκαίρι από την Εύβοια και στην ουσία εμείς στην περιοχή μας την έχουμε πάρει αυτή τη στιγμή. Εντοπίζομαι τα κενά και πιστεύουμε ότι και το κράτος μέχρι στιγμής τι μας έχουν πει, ότι ναι, έχετε δίκιο, θα το δούμε. Αυτό θα το δούμε, αφήνουμε και εμείς μια πίστοση χρόνου. Είναι απολύτως λογικά τα αιτήματα που έχουμε, γιατί αν αυτά δεν αλλάξουν στα ΠΕΚ, δυστυχώς θα γίνω γραφικός γιατί θα το επαναλάβω για πολλωστή φορά, δεν θα μπορέσει ούτε το 60% των ζημιών να αποκατασταθεί στην περιοχή. Είναι πολύ, ειδικά σε κάποια θέματα, εφόσον έχει το υπόμνημα μπροστά σας, μπορούμε να το πούμε κάποιες άλλες μέρες με λεπτομέρεια, να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς ζητάμε. Και δεν θα σας πω επίσης ότι και με κυβερνητικούς που έχουμε συζητήσει, δεν έχουν καταλάβει την ερμηνεία αυτών των ΦΕΚ. Όταν τους τα εξηγούμε, λέει, ρε παιδιά, έχετε δίκιο. Ωραία, πού θα το βρούμε είναι το θέμα. Και πότε θα αποφασίσετε να είναι δίκαιες αυτές οι αποφάσεις στην εφαρμογή τους. Τώρα περιμένουμε, τι να πω. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, τα υπόλοιπα το απόγευμα, 7.30 ώρα Ελλάδος, αυτή η διαδικτυακή, λέμε για άλλη μια φορά, εκδήλωση, ενημέρωση, προσπάθεια, βοήθεια από την Παγκριτική Ομοσπονδία της Ευρώπης για τις ανάγκες του Αρκαλοχωρίου, αλλά όπως επίσης της ευρύτερης περιοχής, Δήμος Μηνώα Παιδιάδος, όπως ακούσαμε και την κυρία Σαβιολάκη, την πρόεδρο της Παγκριτικής και του Δήμου Αστερουσιών. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα.